Έλα στον παππού. Γεια σας φίλοι μου. Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου Grandpa Tasso's Cooking. Σήμερα θα σας κάνω την τελευταία συνταγή του χρόνου. Μία εκπληκτική και γουρλίδικη βασιλόπιτα. Αφήστε τους όλους άφωνους παρουσιάζοντας και κόβοντάς την. Σε ένα σκεύος θα ρίξουμε τα ασπράδια που χωρίσαμε από τους κρόκους και μία πρέζα αλάτι. Αυτά θα τα χτυπήσουμε σε σφιχτή μαρέγκα. Είναι έτοιμη η μαρέγκα. Τη βάζουμε στην άκρη προς το παρόν. Θα κοσκινήσουμε το αλεύρι. Στον κάδο του μίξερ θα ρίξουμε το βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου και τη ζάχαρη. Θα τα βάλουμε στο μίξερ και θα τα χτυπήσουμε στην αρχή στην πιο χαμηλή σκάλα. Μόλις ενωθεί η ζάχαρη με το βούτυρο, χτυπάμε στη δυνατή σκάλα, ώσπου να αφρατέψουν, ώσπου να ασπρίσουν. Το μείγμα έχει ασπρίσει, η ζάχαρη έχει λιώσει, έχει αφομοιωθεί με το βούτυρο και τώρα χτυπώντας θα ρίχνουμε τους κρόκους έναν-έναν σταδιακά. Θα ρίξω μέσα τη βανίλια, θα ρίξω το ξύσμα από ένα πορτοκάλι ακέρωτο, θα ρίξω το κονιάκ και την ανθρακούχα πορτοκαλάδα. Και τώρα θα τα χτυπήσουμε αυτά ώσπου να αφρατέψουν, σιγά σιγά στην αρχή. Και τώρα αρχίζουμε να προσθέτουμε λίγο λίγο το αλεύρι, αφήνοντας το μίξερ να δουλεύει. Έχει αφρατέψει η κρέμα, έχουν αφομοιωθεί όλα τα υλικά, έχουν αναμειχθεί πολύ ωραία μεταξύ τους και τώρα θα προσθέσουμε τη μαρέγκα και θα την διπλώσουμε χωρίς πολύ πολύ ανακάτεμα για να μην χάσουμε τον όγκο. Θα ρίξουμε τώρα και το καβουρδισμένο και ψιλοχοντροκομμένο φουντούκι στο μείγμα και αυτό ανακατεύοντας το απαλά. Είμαστε εντάξει, δεν χρειάζεται παραπάνω. Είμαστε έτοιμοι να ψήσουμε, αφού το ρίξουμε πρώτα στη φόρμα. Θα αδειάσουμε όλο το μείγμα τώρα μέσα στην φόρμα. Η φόρμα είναι μελατήριο. Έχω βάλει αντικολλητικό χαρτί στον πάτο και στα πλάγια, γιατί πολύ πιο εύκολα θα μπορέσουμε να τη βγάλουμε μετά. Θα την κουνήσουμε λιγάκι, να απλωθεί παντού. Τώρα μπορεί να μπει στο φούρνο. Μόλις βγήκε από το φούρνο, έψησα ακριβώς για μία ώρα. Στους 175 βαθμούς. Το τεστ με την οντογλυφίδα. Αν βγει καθαρή, στη μέση θα δοκιμάσετε. Αν βγει καθαρή, είναι ψημένο. Λοιπόν, θα το αφήσουμε τώρα να κρυώσει τελείως και μετά θα συνεχίσουμε. Το γλυκό έχει κρυώσει τελείως, οπότε μπορούμε τώρα να ξεκαλυφώσουμε. Το αντικολλητικό χαρτί πάντα βοηθάει να βγάλουμε εύκολα το γλυκό από τις φόρμες χωρίς να προβληματιστούμε. Θα τυλίξουμε το φλουρί, το οποίο το έχουμε πλύνει καλά μέσα πρώτα σε διάφανη μεμβράνη. Δεν χρειάζεται να το ψήσουμε μαζί με το γλυκό και μετά σε ένα κομματάκι αλουμινόχαρτο. Λοιπόν, θα γυρίσουμε το γλυκό ανάποδα και θα το βάλουμε σε ένα σημείο κατά αυτό τον τρόπο έτοιμο για το φλουρί. Πάνω στη φόρμα θα τοποθετήσουμε δύο πιάτα. Πιάτα τα οποία να χωράνε μέσα στο τσέρκι, έτσι. Θέλουμε να ανεβάσουμε το γλυκό μας ψηλά. Θα βάλουμε πάνω το γλυκό. Θα πάρουμε το τσέρκι, θα το τοποθετήσουμε στη θέση του και θα το κλείσουμε. Θα πάρουμε ένα σπάγκο, όσο πιο λεπτός γίνεται. Χρησιμοποιούμε το επάνω χείλος από το τσέρκι σαν οδηγό, για να το κόψουμε ίσια. Θα πάρουμε αυτό το καπάκι που κόψαμε για να το βάλουμε στην άκρη προσεκτικά να μην μας σπάσει. Θα τοποθετήσουμε άλλο ένα πιάτο στη βάση της φόρμας για να επιρρυψώσουμε το γλυκό ακόμη πιο ψηλά
για να κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, κόβοντας άλλο ένα δίσκο. Το σφίγγουμε και επαναλαμβάνουμε το ίδιο πράγμα με το σπάγκο. Προσεκτικά να μην το διαλύσουμε. Το σπάγκο τεντωμένο, εδώ κρατάμε κόντρα. Θα αφαιρέσουμε και αυτό το δίσκο προσεκτικά, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Θα πάρουμε τώρα ένα μαχαίρι και θα αφαιρέσουμε 2 πόντους περίπου από την άκρη. Θα το κόψουμε έτσι στρογγυλό. Εδώ μέσα θα κρύψουμε την έκπληξη, γιατί αυτή η βασιλόπιτα θα κρύβει μία έκπληξη. Όλοι θα περιμένουν να φάνε μία στεγνή βασιλόπιτα, αλλά αυτή δεν θα είναι καθόλου στεγνή, σας πληροφορώ. Επανατοποθετούμε το δίσκο που βγάλαμε πάνω στο γλυκό, προσεκτικά, να πάει πάλι εκεί που ήταν. Έτσι. Και τώρα θα αφαιρέσουμε αυτό που κόψαμε, το εσωτερικό κομμάτι. Λιγάκι από το χυμό του ροδιού σε ένα μπολάκι. Ο χυμός του ροδιού είναι φυσικός αλλά αγορασμένος. Τόσο. Και τον υπόλοιπο θα το ρίξουμε μέσα στο κατσαρολάκι. Θα προσθέσουμε και τη ζάχαρη και θα ανάψουμε το μάτι, που ανακατέψουμε και λίγο. Στο μπολάκι που βάλαμε το χυμό του ροδιού θα ρίξουμε το corn flour και θα το ανακατέψουμε να διαλυθεί καλά με τον κρύο χυμό του ροδιού. Μόλις αρχίσει να πάρει βράση, θα ρίξουμε μέσα και τον υπόλοιπο χυμό που έχουμε αραιώσει, το corn flour, και θα το αφήσουμε να πάρει βράση ανακατεύοντας, για να μην σβολιάσει. Ήδη άρχισε να δένει, θα μιλώνουμε λιγάκι τη φωτιά και βράζουμε για 1-2 λεπτά. Έτοιμο. Το κατεβάζουμε από τη φωτιά, το αδειάζουμε σε ένα άλλο μπολ. Θα το καλύψουμε με μεμβράνη, την οποία θα κολλήσουμε πάνω στην κρέμα για να μην κάνει κρούστα. Θα το αφήσουμε να κρυώσει. Θα χτυπήσουμε την κρέμα γάλακτος σε σαντιγί. Έτσι. Θα βάλουμε τη μασκαρπόνε σε άλλο μπολ και θα προσθέσουμε την άχνη. Τώρα θα την ανακατέψουμε ώσπου να γίνει λία, να αφρατέψει, χωρίς μίξερ, δεν χρειάζεται. Αντί για μασκαρπόνε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και οποιαδήποτε άλλη κρέμα φρέσκου τυριού. Έγινε βελούδινη. Έτσι. Θα ρίξουμε λίγη την κρέμα που κάναμε με το ρόδι στην κρέμα μασκαρπόνε και θα τα ανακατέψουμε μαζί. Ωραία. Και τώρα θα προσθέσουμε και τη σαντιγί, λίγη, διπλώνοντάς την με απαλές κινήσεις. Μια φανταστική κρέμα, απαλή, τέλεια γεύση, που πιστεύω πως θα κάνει έναν ωραίο συνδυασμό μαζί με την πίτα. Έτσι. Θα μεταφέρουμε το γλυκό επάνω στην πιατέλα. Έτσι. Που θα το σερβίρουμε και θα το κόψουμε. Λοιπόν, στο κενό που δημιουργήσαμε, θα ρίξουμε τώρα την κρέμα μας, έτσι, τι ωραία, στην κρύπτη, είπαμε θα είναι βασιλόπιτα έκπληξη. Όλοι θα περιμένουν να φάνε, τέλος πάντων, ένα κέικ ή ένα τσουρέκι για τη βασιλόπιτα και κανείς δεν θα βλέπει τι υπάρχει μέσα, γιατί θα το έχουμε κρύψει και μάλιστα με γεύση ροδιού. Τι πιο γουρλίδικο από το ρόδι για την ημέρα της πρωτοχρονιάς, για το κόψιμο της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Πάρα πολύ ωραία. Θα πάμε σχεδόν μέχρι έξω για να κολλήσει το καπάκι. Τέλεια. Εκεί. Λοιπόν, έτσι μπράβο. Πολύ ωραία. Εκεί είναι η θέση του, έτσι. Εκεί. Πολύ ωραία. Μας απομένει να τη στολίσουμε.
άντε και του χρόνου, με το καλό ο καινούριος χρόνος. Σας παρουσιάζω την πιο ρόδινη βασιλόπιτα που φάγατε ποτέ, με μια ονειρεμένη κρέμα από μασκαρπόνε, σαντιγί και χυμό ροδιού. Στολισμένη με ρόδι για γουρλίδικο νέο έτος. Μην ξεχνάτε να κάνετε like αν σας άρεσε το βίντεο. Μοιραστείτε το με τους φίλους σας και κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, ενεργοποιώντας και το καμπανάκι ώστε να παίρνετε ειδοποίηση για κάθε τι καινούργιο που ανεβάζω. Να περνάτε καλά φίλοι μου, μέχρι το επόμενό μας τηλεοπτικό ραντεβού. Και όπως πάντα με αγάπη, Παππού Στάσος.